Ώρα 0 λοιπόν για τις διερευνητικές σήμερα στις 10. Βεβαίως τα εθνικά θέματα χρειάζονται αυτοσυγκράτηση, δεν χρειάζονται μεγαλοστομίες. Και ευχαριστώ τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, είναι κοντά μας αυτό το πρωινό. Τον έχουμε πια σύμβουλο επί εθνικών θεμάτων, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών. Καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να δούμε το πλαίσιο. Πιστεύετε υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας ή θα είναι ένας διάλογος μεταξύ κοφών ή θα έχει σημασία το να συμφωνήσουν που διαφωνούν ή και αυτό θα είναι επικίνδυνο? Βάλατε τρία θέματα τα οποία και το καθένα έχει τη δική του σημασία και το δικό του ενδιαφέρον. Ωστόσο, επειδή στην πράξη, ειδικά η διπλωματία πρέπει όχι απλώς να παίρνει αποφάσεις, αλλά να βγάζει και θετικά συμπεράσματα, πόσο μάλλον για τη χώρα μας έναντι της Τουρκίας, να θέσω τα δικά μου δύο ερωτήματα. Φυσικά. Το πρώτο είναι, η ημερήσια διάταξη από την πλευρά της Ελλάδας είναι σαφής. Εξ όσο γνωρίζω, αυτό το οποίο θέλει να συζητήσει με την Τουρκία, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Mm-hmm. Δηλαδή, η φαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα από τη στιγμή που έχει οριστεί εκ των πραγμάτων ως προϋπόθεση για να πάμε μετά από 6 χρόνια σε διερευνητικές επαφές. Επειδή όμως η Τουρκία, σε ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη, καθώς και την φαλοκρηπίδα, θέτει συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή με λίγα λόγια δεν αναγνωρίζει στα νησιά mm-hmm. καμία απολύτως κυριαρχία, κανένα απολύτως δικαίωμα προκειμένου να έχουν και η φαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, εκ των πραγμάτων και εκ των προτέρων κάποιος θα πει ότι οι συνομιλίες είναι αποτυχημένες, χωρίς καν να αρχίσουν. Πάμε στην ουσία στο δεύτερο ερώτημα. Η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι τη δική της σειρά για τη δική της πλευρά η ημερήσια διάταξη? Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε αναλύσει, δεν το έχετε παρατηρήσει. Ναι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι την Παρασκευή ναι. η Ελλάδα πόντισε ένα τηλεφωνικό καλώδιο στη Ρόδο. Mm-hmm. Το ξέρετε ότι για να συνδεθεί η Ρόδος και οποιοδήποτε άλλο νησί, είτε ηλεκτρικά με την υπηρετική Ελλάδα, είτε τηλεφωνικά, πρέπει να κάνει η Ελλάδα συγκεκριμένες ενέργειες. Και αυτή η πόντιση τηλεφωνικού καλωδίου είχε ως αποτέλεσμα η Τουρκία να προβεί σε διάβημα. Ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάποιος για να πάρει τηλέφωνο ή για να έχει ηλεκτρικό ρεύμα στα νησιά, δηλαδή ένα κοινωνικό. Θέλει άδεια της Τουρκίας. Πρέπει δηλαδή να πάρει άδεια την Τουρκία και η Τουρκία να απασχολεί στις διπλωματικές υπηρεσίες της Ελλάδας, προκειμένου να προβεί σε αυστηρό διάβημα ότι δεν έχει το δικαίωμα καν η Ρόδος, δηλαδή όλα τα νησιά του Αιγαίου, να έχουν σύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Θέλω να πω με αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πρώτον η Τουρκία στην ημερήσια διάταξη έχει βάλει όλα τα ζητήματα. Και όταν εννοώ όλα, συγκεκριμένα όλα. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Ακόμα και το γεγονός ότι πρέπει κάποιος με την Ελλάδα να συζητήσει από την πλευρά της Τουρκίας ακόμα και ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Και δεύτερον, εάν η Τουρκία βάλει σήμερα και τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες θέματα που αφορούν αποστρατικοποίηση, ένα αέριο χώρο, mm-hmm. υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, ναυτικά μίλια και οτιδήποτε άλλο αφορά, ειδικά σήμερα, ειδικά τώρα, μετά από 25 χρόνια που είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε Ήμια, αυτό το οποίο ονομάζουμε γκρίζες ζώνες. Μην ξεχνάτε ότι αυτή συνέβη στα Ήμια και η γκριζάρισε mm-hmm. η Τουρκία στο Αιγαίο. Συνεπώς καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αν η Τουρκία βάλει και σήμερα αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα τέτοια ζητήματα, καλό είναι η Ελλάδα όχι απλώς να αποσυρθεί, αλλά κυρίως να μην συζητάει καν, γιατί δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Μάλιστα. Μένουμε σε αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Νομίζω εύστοχο και ξεκάθαρο το σχόλιο σας. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.